Λοιπόν, για τον πολύ κόσμο η Αγγελική έγινε γνωστή τον Ιούνιο του 2017. Όλα αυτά παίζει μπάσκετ από 5 χρονών. Ναι. Πες μας λίγο για την πορεία σου, ώστε να σε γνωρίσει ο κόσμος λίγο παραπάνω, πώς ξεκίνησες, πώς μπήκε το μπάσκετ στη ζωή σου και γιατί μπάσκετ. Είχα εικόνα τον πατέρα μου. Ο μπαμπάς μου ήταν παίκτης του πρωτέα νέου κόσμου. Εκεί γνωρίστηκε και τη μαμά μου. Παντρεύτηκαν, έκαναν εμάς. Λοιπόν, και ξεκίνησα από τα 5 μου στην ομάδα του πρωτέα νέου κόσμου, όπως είπα. Και μετά από εκεί και πέρα είχα μια πορεία με κάποιες συγχωνεύσεις που έγινε με το Παγκράτη και με τον Αρίωνα. Μετά η ομάδα παρέμεινε με την ονομασία Παγκρατίου, από όπου και με απέκτησε ο πρωτέας Βούλας, και από εκεί και πέρα τη συνέχεια την ξέρετε. Με τα 7 χρόνια που ήμουν στη Βούλα και τώρα πάω στον Ολυμπιακό. Τι σε κέρδισε στο μπάσκετ και 20 και πλέον χρόνια ποια είσαι στο χώρο? Εντάξει, νομίζω ότι κάθε αθλητής για το άθλημά του λέει τα καλύτερα, έτσι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα το μπάσκετ είναι ένας τρόπος ζωής, σίγουρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο την ώρα που θα μπει στο γήπεδο και μετά κάθε αθλητής θα σκέφτεται μόνο αυτό. Θα έχει μόνο αυτό στο μυαλό του, πώς θα γίνει καλύτερος, πώς θα βελτιωθεί στα πάντα, πώς θα ακούσει τους προπονητές του. Σαν να είσαι ένας στρατιώτης μέσα και εκτός γηπέδου, γιατί πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα για να βγει η δουλειά και να μπορείς να είσαι όσο καλύτερος γίνεται μέσα στο γήπεδο. Ευρωπαϊκό 2017. Ο κύκλος αυτός ξεκινάει από τον Νοέμβριο του 2015 με τα προκριματικά, όπου η Αγγελική έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Φτάνουμε στα γήπεδα της Μπράγας, όπου σαν βασικός μαέστρος πλέον καλείς να οργανώσει τις συμπαίκτριές σου. Τι σε βοήθησε να ανταπεξέλθεις αυτή την αλλαγή ρόλου, ας πούμε, και να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε? Καταρχήν, όπως όλοι έχουν πει, να τονίσουμε ότι είχαμε σημαντικές απουσίες φέτος στο Ευρωπαϊκό. Απουσίες που, αν μη τι άλλο, μας έφτασαν στην Τσεχία. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας. Σίγουρα ο ρόλος μου άλλαξε, αλλά δεν έγινε κάτι, δεν είχα βάλει κάτι στο μυαλό μου. Κάθε προπονητής ζητάει από την κάθε παίκτρια κάτι που βλέπει και που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Και προσπάθησα να βγάλω το οτιδήποτε άλλο από το μυαλό μου και να ανταποκριθώ σε αυτό το ρόλο που μου έδωσε ο προπονητής και όλη η υπόλοιπη ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το θεωρώ ότι βγήκανε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου. Με βοήθησαν και όλες οι υπόλοιπες συμπαικτριές μου, γιατί εννοείται ότι χωρίς αυτές καμία δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει κάτι καλό. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Υπήρχε κάποια συμβουλή από κάποιον, εντός ή εκτός? Διότι το βλέπατε ούτως ή άλλως όλοι στις οθόνες σας, ότι για το οτιδήποτε γινόταν μέσα στο γήπεδο υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος, είτε ήταν από το προπονητικό team, είτε ήταν η αρχηγή της ομάδας, είτε ήταν οποιοσδήποτε στην ομάδα, που πάντα κάτι θα είχε να μας πει σαν συμβουλή και σαν ένα τρόπο ώστε να μας αφαιρέσει ένα βάρος ή εκείνη τη στιγμή κάτι που δεν σκεφτόμαστε καλά, ώστε να πάμε παρακάτω βοηθώντας όλοι μαζί την ομάδα. Στην Τσεχία η Αγγελική βγάζει νεύρο, θυμόμαστε όλοι τις προφιές να σφίγγουν και νέρε ομάδα, αλλά και συγκίνηση στην υποδοχή μετά το ημιτελικό με τη Γαλλία. Πες μας πώς έζησες αυτές τις στιγμές και τι άλλο θυμάσαι πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όταν περνάμε τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όλοι οι αθλητές παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο, συγκεντρωμένο, με πάθος, με νεύρο, με ένταση. Είναι στοιχεία του παιχνιδιού που νομίζω ότι εμάς τους Έλληνες μας χαρακτηρίζουν. Η καρδιά, το πάθος, η ένταση, όλα αυτά είναι σίγουρα στοιχεία που έχει κάθε μία από εμάς σε αυτή την ομάδα. Δεν έχω να πω κάτι για μένα σε αυτό το κομμάτι, έτσι είναι το παιχνίδι μου. Εμένα παθιάζομαι, πορώνομαι, ειδικά όταν έχω τέτοιες συμπαίκτριες και βγάζουμε όλο αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο. Απ' την άλλη, σε αυτό το πανευρωπαϊκό βγήκε και ένας άλλος χαρακτήρας δικός μου, γιατί όλο αυτό που ζούσαμε ήταν κάτι ειλικρινά για μένα πρωτόγνωρο, με φανταστικές εικόνες, με πράγματα που θα μείνουν στη μνήμη, νομίζω, κάθε μίας από εμάς ξεχωριστά χαραγμένα.
σίγουρα η χαρά ήταν ανίποτη για όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μετά τον ημιτελικό με τη Γαλλία γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και έξω το ξενοδοχείο μας περιμέναν οι Γάλλοι, οι οποίοι φωνάζανε και αυτοί ρυθμικά «Ελλάς, Ελλάς» και δεν το έχει ξαναζήσει, τουλάχιστον άτομα που δεν έχουν βγει εκτός Ελλάδας για ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε με το σύλλογό τους είτε με την εθνική, νομίζω ότι δεν έχουν ξαναζήσει αυτή τη χαρά του πανευρωπαϊκού και όλο αυτό το πράγμα. Μπορείς ακόμα να τυφιάζω. Ναι, εγώ να δείτε. Η αλήθεια είναι, ειλικρινά, ότι όποιος δεν έχει βγει εκτός Ελλάδας να παίξει στο εξωτερικό, να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς, πώς συμπεριφέρονται στο γήπεδο και μέσα και έξω, νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει τις στιγμές αυτές. Και δηλαδή και να τις δει στην κάμερα, δεν μπορεί να νιώσει κάποια πράγματα. Για μας ήταν ειλικρινά κάτι εξωπραγματικό. Κατεβήκαμε από το Πούλμαν έχοντας ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τη Γαλλία και να πάμε στον τελικό, αλλά απ' την άλλη η χαρά μας ήταν ήδη μεγάλη που είχαμε φτάσει, είχαμε καταφέρει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Βγαίνοντας λοιπόν από το Πούλμαν, βλέπουμε μια μεγάλη ομάδα Γάλλων υποστηρικτών να φωνάζει ρυθμικά το όνομά μας, να λέει «Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς». Το χαμόγελο αμέσως χαράκτηκε στα χείλη μας. Δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε εκείνη την ώρα τι γίνεται, μέχρι που άνοιξαν οι πόρτες και μπήκαμε μέσα στο ξενοδοχείο και ήταν εκεί παραταγμένη όλη η ελληνική κερκίδα, με σημαίες, με πανό, άνθρωποι των οικογενειών μας, άνθρωποι που είχαν έρθει απλά για να στηρίξουν την εθνική ομάδα, άνθρωποι που ήταν ήδη στην Τσεχία, τους Έλληνες της Τσεχίας, και ήταν όλοι κάθε μέρα στο γήπεδο εκεί πέρα δίπλα μας για να μας στηρίξουν. Και μπαίνουμε στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν γεμάτο από Έλληνες, και ακούμε όλα τα συνθήματα για την Ελλάδα, πανηγυρισμούς, ανθρώπους που να μας κοιτάνε και να είναι περήφανοι για μας. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα ήταν πολύ συγκινητικό, νομίζω, για την κάθε μία από εμάς ξεχωριστά. Είναι πράγματα τα οποία θα μείνουν στη μνήμη της κάθε μίας και δεν νομίζω ότι θα σβηστούν ποτέ. Για μια ομάδα που ξεπερνάει το ταβάνι της, γράψαμε τα σαφή διοργάνωση, δημιουργούνται πλέον μεγαλύτερες προσδοκίες. Ακολουθούν προκριματικά για το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και του χρόνου το Σεπτέμβρη το παγκόσμιο. Στον αθλητισμό η λέξη ταβάνι δεν υπάρχει. Δηλαδή για μένα κάθε αθλητής μπορεί να κάνει όσα όνειρα θέλει και να ξεπερνάει, άμα μπορεί, τον εαυτό του ακόμα και καθημερινά. Γιατί για μένα αυτό είναι ο αθλητισμός. Τώρα από εκεί και πέρα, με την πορεία που κάναμε, σίγουρα κάποιες προσδοκίες και κάποια παραπάνω θέλω γεννήθηκαν, ακόμα και για μας τις παίκτριες. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έρχεται το παγκόσμιο. Πριν από αυτό όμως έχουμε τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Η κλήρωση που έγινε θεωρείται σχετικά βατή για μας, αλλά δεν πάβει να είναι μπάσκετ. Δεν πάβει, όπως και εμείς φέτος που κάναμε τις εκπλήξεις τη μία μετά την άλλη, να υπάρχουν ίσως και άλλες ομάδες που μπορούν να κάνουν τέτοιες εκπλήξεις. Γι' αυτό, όπως είπαμε και φέτος, έτσι θα γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου και όσο είμαστε στις εθνικές ομάδες όλοι μας, κάθε αγώνας θα είναι ξεχωριστός, με αποτέλεσμα να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να φτάσουμε αυτήν την ομάδα το ίδιο ψηλά και ακόμα παραπάνω. Σάββατο βράδυ και καθυλώνεται 1 εκατομμύριο τηλεθεατές στις τηλεοράσεις τους να σας δούνε τον ημιτελικό με τη Γαλλία. Πώς βιώσατε, πώς εισπράξατε αυτό σε μηνύματα που λάβατε και πώς το βιώσατε και επιστρέφοντας? Αυτά τα νούμερα, ειλικρινά, με το που τα διαβάσαμε, μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο σίγουρα, καμία από εμάς. Γιατί το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο υποβαθμισμένο. Καλός ή κακός, okay. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε λόγια, νομίζω, να περιγράψουμε καθεμία από εμάς όλα αυτά τα μηνύματα που παίρναμε,
για συγχαρητήρια, για στήριξη, για το οτιδήποτε από τόσους ανθρώπους που απλά άνοιγαν ένα κινητό και απλά μας έστελναν. Για να μας τονίσουν ότι είναι δίπλα μας και ότι τους κάνουμε περήφανους. Ήταν πολύ όλοι αυτοί και εννοείται τους ευχαριστούμε όλους. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ειλικρινά κάθε μία από εμάς ακόμα και τώρα δεν το συνειδητοποιεί όλο αυτό που γίνεται. Εγώ την πρώτη μέρα που γύρισα προσωπικά χωρίς να έχω ακόμα καταλάβει, το ξαναλέω, το τονίζω ότι αυτό ήταν, το ζήσατε μόνο εδώ στην Ελλάδα, εμείς εκεί πέρα είχαμε άλλη εικόνα. Okay, ναι μεν τα μηνύματα και όλα αυτά ήταν πάρα πολλά, αλλά δεν καταλαβαίναμε το μέγεθος όλο αυτού. Οπότε γύρισαμε εδώ στην Ελλάδα, βγήκε η κάθε μία να κάνει τις δουλειές της, βγήκα και εγώ. Με σταμάτησαν από μεγάλους ανθρώπους στο δρόμο απλά για να μου πούνε ένα μπράβο, μέχρι και παιδάκια που ήρθαν να μου ζητήσουν μια selfie, ένα βίντεο στο κινητό τους, το οτιδήποτε. Εντάξει, ήταν συγκινητικό, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίες στιγμές για κάθε αθλητή αυτές. Τελειώνει το εθνικό επίπεδο και σιγά σιγά θα μπει σε ρυθμούς συλλογικού επίπεδου. Μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στις Ταυλούχες Ελλάδας και θα ακολουθήσει και ευρωπαϊκό ταξίδι σε συλλογικό επίπεδο. Ποιες είναι η πρώτη σου σκέψη και για τη μετακίνησή σου στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά και για το ευρωπαϊκό όνειρο του EuroCup που έρχεται και ποιες είναι οι προσδοκίες από τον εαυτό σου? Εντάξει. Μεγάλη τιμή, σίγουρα. Το να πας σε μια τέτοια ομάδα, ένα τέτοιο σύλλογο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, με πολλούς τίτλους. Ένα σύλλογο νομίζω που έχει αρχίσει και αναπτύσσει το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα, είναι δίπλα σε όλους και σε όλες και μας βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μου φορά που σε συλλογικό επίπεδο θα βγω στην Ευρώπη. Εύχομαι ειλικρινά να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις όλων των ανθρώπων της ομάδας και να βοηθήσω τα μέγιστα για να κάνουμε μια πορεία που θα είναι καλή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους στόχους που θα τεθούν από την ομάδα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της Βούλας για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα εκεί πέρα. Ήταν 7, είναι πολλά για μια αθλήτρια. Μου χάρισε ένα κύπελο από α2 κατηγορία. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Και θα ήθελα ειλικρινά να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά που μου προσέφεραν και να ευχηθώ τα καλύτερα. Πηγαίνεις στην ομάδα μαζί με τη μέχρι τώρα συμπαίκτριά σου, την Άννα Τσπυριδοπούλου. Και εκεί θα συναντήσεις ήδη αρκετές από τις συμπαίκτριες σου στην Εθνική. Πόσο πολύ σε βοηθάει αυτό? Ειλικρινά θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια. Σίγουρα το να είσαι συμπαίκτρια με άτομα τα οποία έχεις ξαναπαίξει και παίζεις χρόνια, όπως η Άννα, και τα άτομα που έπαιξα τώρα στις εθνικές και στην Εθνική και συνεργάστηκα μαζί τους θα με βοηθήσει και στο παιχνίδι μου και στο παιχνίδι όλων, γιατί θα ξέρουμε η κάθε μία πώς παίζει, πώς αντιδράει και πολλά άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα επειδή οι προπονητές θα είναι διαφορετικοί και το πλάνο αλλάζει βάσει των προπονητών, θα πρέπει να ενσωματωθούμε σε αυτό το πλάνο και από τη στιγμή που θα μας ζητηθεί κάτι καινούριο να προσπαθήσουμε όλες να μπούμε μέσα σε αυτό. Ποιες είναι οι προσωπικές σου φιλοδοξίες και οι στόχοι που θέτεις για την αυτήν? Οι φιλοδοξίες κάθε αθλητή είναι να γίνεται καλύτερος. Είτε αυτό είναι μέρα με τη μέρα, είτε είναι με βάση όλη τη χρονιά. Από εκεί και πέρα ο ρόλος που θα μου ανατεθεί από τους προπονητές μου να γίνει όσο καλύτερα, να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Και να βοηθήσω την ομάδα μου να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο, ώστε να έρθει και να σας στηρίξει και από κοντά πλέον με τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι όλος αυτός ο κόσμος που μας παρακολούθησε μπόρεσε να καταλάβει τι είμαστε ικανές, όχι μόνο οι αθλητρίες, αλλά γενικότερα σαν λαός να κάνουμε όταν είμαστε όλοι ενωμένοι.
Και ειλικρινά θα θέλαμε τη στήριξη όλων για να καταφέρουμε να φτάσουμε το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ όσο πιο ψηλά γίνεται.